πολλές ευχές σε όλους, Αρκάδες, Πελοποννήσους, αλλά όλους τους Έλληνες, για μια καλή, ευτυχισμένη και με υγεία χρονιά. Αφήνουμε μια χρονιά η οποία ήταν πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη για όλο τον κόσμο, με τις επιπτώσεις του άδικου, του καταφανώς άδικου πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες εκτός από τις στρατηγικές και τις ανθρωπιστικές κρίσεις που δημιούργησαν και κρίσεις οικονομικές σε όλο τον κόσμο. Μια χρονιά που η Ελλάδα με πολύ σημαντική προσπάθεια, συντονισμένη προσπάθεια όλων, καταφέρνει να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα της κρίσης αυτής. Ελπίζουμε το 2023 να είναι μια χρονιά ειρηνική, μια χρονιά στην οποία θα αποκατασταθεί η κανονικότητα στην λειτουργία όλων μας, μια χρονιά στην οποία οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου θα ελαττωθούν, θα μετριαστούν και θα μπορέσουμε να μπούμε στην αναπτυξιακή τροχιά στην οποία η χώρα έχει δείξει τα δείγματα ότι μπαίνει. Μια χρονιά στην οποία η Αρκαδία μας θα μπορέσει να αναταχθεί, να αφήσουμε πίσω τα προβλήματα του παρελθόντος που οδήγησαν και στη μείωση του πληθυσμού της και στην αναπτυξιακή της ρύθμιση. Μια χρονιά λοιπόν με υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα για όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Φεύγει ο παλιός ο χρόνος. Ένας χρόνος το 2022 που σημαδεύτηκε από τον πόλεμο στη γειτονική μας χώρα, την Ουκρανία, ένα πόλεμο που τον προκάλεσε η Ρωσία. Συνέπειες αυτού του πολέμου ήταν ο θάνατος αθώων πολιτών, ο θάνατος μικρών παιδιών. Συνέπεια επίσης ήταν η φτώχεια, ο ξεριζωμός, ένα νέο προσφυγικό κύμα που ήρθε στην Ευρώπη και ξεκίνησε από την εμπόλεμη ζώνη. Ταυτόχρονα σημαδεύτηκε αυτή η χρονιά το 2022 με μία ακόμα συνέπεια του πολέμου, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτά τα δύο φαινόμενα έφεραν φτώχεια, έφεραν δυστυχία στον κόσμο, έφεραν συνθήκες οι οποίες είναι πάρα πολύ κακές για όλους τους πολίτες. Και για την περιοχή μας και για την Αρκαδία, για τους άντρες και γυναίκες, για όλους τους Αρκάδες. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι ένας χρόνος που θα φέρει την ειρήνη, ένας ειρηνικός χρόνος, γιατί αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Η ειρήνη είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και κατά συνέπεια να αμβλύνει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια για να φέρει μια ευημερία για όλους τους πολίτες και για τους πολίτες της Αρκαδίας, γυναίκες και άντρες. Εύχομαι λοιπόν ένα ειρηνικό χρόνο, ένα χρόνο με ευημερία για όλους. Καλή χρονιά σε όλους.